Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι και την τύχη του Μαρίνα, καθώς ο στέκη των Ηρακλειωτών και επισκεπτών αναμένεται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Γιάννης Βαρδαβάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη στάση του ΑΙΠΕΔ και σε εξελίξεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης του Λιμένα Ηρακλείου. Δυστυχώς εκεί το ΤΑΙΠΕΔ ήταν αρνητικό. Ενώ ζήτησαν. Ενώ είπαμε ότι αν μπορούσαμε να εξαιρέσουμε και να αφήσουμε και το λιμάνι, το Μαρίνα, ότι είναι μέρος του ενετικού λιμανιού, αυτό το ΤΑΙΠΕΔ δεν το δέχτηκε. Στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ ξεκαθάρισε ότι η καφετέρια Μαρίνα δεν θα εξαιρεθεί από την παραχώρηση. Εξελίξεις οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν θύελλα αντιδράσεων από Δήμο Ηρακλείου εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς φορείς. Ότι δεν ανήκει το Μαρίνα στο λιμάνι το ενετικό, το επιβεβαίωσε ο μηχανικός εκεί, ο μελετητής του ΤΑΙΠΕΔ, ο ίδιος, ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος το Μαρίνα. Δηλαδή το Μαρίνα από ό,τι μέχρι τώρα ισχύει μας είπαν ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την παραχώρηση. Με φόντο τις εξελίξεις για το Μαρίνα, η δίκη του οργανισμού αναμένεται να ανανεώσει την παραχώρησή του προς τον Δήμο για 1 ή 2 χρόνια. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά από 35 χρόνια λειτουργίας του. Πληρώνει περίπου 11.500 το μήνα. Το αντίτιμο πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο ιδιώτης ο οποίος θα μπει εδώ στο λιμάνι θα αξιοποιήσει όλους τους χώρους του λιμάνιου. Και οπωσδήποτε θα αξιοποιήσει και πάρα πολύ το Μαρίνα που είναι φιλέτο για το λιμάνι ολόκληρο. Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει το τι τελικά θα συμβεί και την περιοχή των λινοπεραμάτων που είναι στη δικαιοδοσία του όλη καθώς εκκρεμεί περιβαλλοντική άδεια. Θα το δούνε πώς θα το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή με τα λινοπεράματα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα, πέρα από την άδεια θα παρακολουθούν και τα λινοπεράματα. Εάν λυθεί το πρόβλημα αυτό βεβαίως. Δηλαδή εκεί προσεγγίζουν τώρα πλοία τα οποία ξεφορτώνουν η καύσιμα, ξεφορτώνουν τη σημέντα, αυτά κυρίως είναι οι δύο δραστηριότητες. Αυτό θα εκμεταλλευτούν τις κρίσεις ακριβώς αυτές. Εν τω μεταξύ, θετικές είναι οι εξελίξεις για τον ετικό λιμάνι, καθώς αυτό θα εξαιρεθεί από την επικείμενη παραχώρηση του Λιμένα. Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ συμφώνησε, πρέπει αυτό να περάσει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.